Και ξεκινάμε αμέσως, γιατί έχουμε ένα πλούσιο απογευματινό μαγκαζίνο σήμερα. Όμως, αν έχετε ενημερωθεί, αλλάζει ο καιρός. Ήδη στην Ήπειρο και στα Ιόνια νησιά έχει πέσει η θερμοκρασία. Η Ιωκάστη είναι το νέο δεδομένο και θέλω να ξεκινήσουμε βεβαίως με τις έγκριτες μετεωρολογικές προβλέψεις του αγαπητού Κλέαρχου Μαρουσάκη από το inmeteo.gr. Καλό απόγευμα, Κλέαρχε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα σε όλους. Μια χαρά. Λοιπόν, Κλέαρχε, πού θα χτυπήσει η Ιωκάστη, και θέλω λίγο μια ιδιαίτερη πρόβλεψη για τα Ιόνια νησιά και για την Ήπειρο, διότι, αν έχω πληροφορηθεί σωστά, πρόκειται να είμαστε αντιμέτωποι και με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Δώσε μας λίγο το στίγμα. Κοιτάξτε, Παναγιώτη, είναι πράγματι ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο έρχεται, ας πούμε, από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, το οποίο θα μετατοπιστεί ανατολικά, βορειοανατολικά, και θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας από σήμερα το βράδυ και κυρίως αύριο, αλλά και την Κυριακή. Με κύρια χαρακτηριστικά, λοιπόν, τις βροχές και τις καταιγίδες, καθώς επίσης και την πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη. Συγκεκριμένα για την περιοχή τώρα του Ιωνίου, αλλά και της δυτικής γενικότερα περιοδικής χώρας, περιμένουμε προς τα ξημερώματα αύριο και από τα νότια τμήματα να έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι περισσότερες κυρίως στα πιο νότια τμήματα του Ιωνίου. Φαίνεται λοιπόν ότι η δυτική χώρα θα έχει, ναι, μεν βροχές, αλλά δεν περιμένουμε κάτι του ακραίο. Κυρίως δηλαδή από την πλευρά από το ύψος Πελοποννήσου και βορειότερα θα είναι βροχές μέτριας έντασης. Και αυτό γιατί η ψυχρή αέρια μάζα πλέον θα δώσει μια ευστάθεια στην τροπόσφαιρα. Δεν θα μπορέσει να επιτρέψει φαινόμενα με έντονη δυναμική. Παρ' όλα αυτά όμως αξίζει να σημειώσουμε ότι θα έχουμε και χιονοπτώσεις, οι οποίες θα είναι και αρκετά πυκνές και θα αφορούν κυρίως την περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, με ένα μέσο δηλαδή υψόμετρο από τα 700 περίπου μέτρα και πάνω. Κλέαρχε, να σε ρωτήσω κάτι. Έχουν ξεκινήσει τα φαινόμενα αυτά και θα ενταθούν το βράδυ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Θα αρχίζουν μέσα στη νύχτα σήμερα πιο πολύ και αύριο, μέχρι και το μεσημέρι κυρίως, θα βρεθεί έτσι αντιμέτωπη με αυτά τα φαινόμενα που προαναφέραμε, η δυτική χώρα αλλά και το Ιόνιο γενικότερα. Καθώς βέβαια θα μετατοπιστεί το σύστημα ανατολικότερα, θα έχουμε και στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς μέσα στο Ιόνιο αύριο, δηλαδή προς το μεσημέρι, που θα φτάσουν τοπικά και τα 7 και τοπικά και τα 8 μποφόρ. Θέλει έτσι μια προσοχή δηλαδή και από πλευράς ανέμων. Και από το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ αύριο θα αρχίσει σιγά σιγά, καθώς θα μετατοπίσει τα κακοκαιρία ανατολικότερα, να βελτιώνει το καιρό στη δυτική Ελλάδα. Δηλαδή να υποχωρούν τα φαινόμενα και να πέφτουν έτσι οι εντάσεις του φαινομένου, να μην είναι δηλαδή κάτι το πολύ δυνατό. Ωραία. Κυριακή, ίδιο σκηνικό. Την Κυριακή θα έχουμε γενικά βελτιωμένο καιρό. Κάποιες βροχές θα σημειωθούν βέβαια, αλλά δεν θα είναι κάτι το αξιόλογο, γιατί το σύστημα αυτό κακοκαιρίας θα έχει μετατοπιστεί πλέον ανατολικά, βορειοανατολικά, και θα αφορά πλέον την ανατολική πυρωτική χώρα και κυρίως το βορειοανατολικό Αιγαίο. Που και εκεί δηλαδή περιμένουμε έντονα φαινόμενα. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα πιο έντονα φαινόμενα τα αναμένουμε στο νότιο Ιόνιο, όπως επίσης και στην Πελοπόννησο τα ανατολικά και νότια παράλια, καθώς επίσης και προς την Κυριακή το βορειοανατολικό Αιγαίο. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα έχουν αντιμέτωπες με τα πιο έντονα, ας πούμε, φαινόμενα. Η υπόλοιπη χώρα θα έχει, ναι, μεν βροχές, αλλά θα είναι γενικά με χαμηλής έντασης, το πολύ μέχρι μέτριας δηλαδή έντασης, και χιονοπτώσεις βέβαια στις περιοχές που αναφέραμε, ακόμα και σε ένα υψόμετρο από τα 700 περίπου μέτρα και πάνω. Ωραία. Να πω την αλήθεια, σε ακούω συγκρατημένο, γιατί έχουμε διαβάσει τέρατα. Οπότε λοιπόν θα είναι έντονο το φαινόμενο. Μην ανησυχούμε όμως, αν έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, θα είμαστε. Βεβαίως. Θα είναι μια κακοκαιρία πιο πολύ. Το έκτατο δελτίο έχει επισημαίνει τις περιοχές που ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή τα πιο νότια τμήματα του Ιωνίου και τα παράλια της Πελοποννήσου και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα εστιαστούν δηλαδή τα πιο έντονα φαινόμενα. Και όταν λέμε έντονα φαινόμενα, εννοούμε φαινόμενα με μεγάλες δραγδαιότητες, δηλαδή θα βρέχει πολύ σε μικρό χρονικό διάστημα. Η υπόλοιπη χώρα θα έχει, ναι, μεν βροχές, θα έχει να δει κλειστό και βροχερό καιρό, αλλά οι βροχές δεν θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν δηλαδή προβλήματα, μιας και οι δραγδαιότητες δεν θα είναι τόσο ισχυρές όσο για τις περιοχές που αναφέραμε προηγουμένως. Πολύ ωραία. Περισσότερα βεβαίως εμείς συνεχώς από το inmeteo.gr. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένα Κλέαρχε, για αυτή την ενημέρωση, πάντα την επίκαιρη και σφαιρική. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.